Είναι γεγονός ότι πολλοί κόσμοι στην Κύπρο το έχει, δεν το θεωρώ ότι είναι μόδα. Ότι γυμνάζονται, έρχονται να γυμναστούν για να κάνουν το fitness τους. Δεν έχει σκοπό η γυμναστική να φτιάξεις καλό σώμα. Η γυμναστική έχει πρώτα απ' όλα σκοπό να φτιάξεις τον μεταβολισμό εσωτερικά για να το βγάλεις στο σώμα. Και κατά δεύτερον, το ορμονικό σύστημα ρυθμίζεται ώστε οι ορμόνες πρέπει να είναι ψηλά, να είναι ψηλά και οι ορμόνες να είναι χαμηλά, πρέπει να είναι χαμηλά. Πάρα πολλές κοπέλες και άντρες έρχονται, επισκέφτουν το χώρο εδώ πέρα και δουλεύουμε ή σαν group ή ατομικά. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί έχουν δώσει έμφαση σε αυτό. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις. Για μένα είναι ένας τρόπος προληπτικής θεραπείας στη σύγχρονη εποχή που διακατεχόμαστε όλοι από ένα άγχος, από πίεση της οικογένειας, των παιδιών, των εξόδων, των προβλημάτων. Είναι μια διέξοδος, δηλαδή είναι μια διαφυγή για τους ίδιους. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Φυσικά όμως κυκλοφορούν πολύ πλανώδη, δηλαδή από την άποψη ότι χωρίς να είναι γυμναστές, ανοίγουν ένα κέντρο και τους επισκέφτονται για να κάνουν γυμναστική. Αυτό λέω και προειδοποιώ, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να παίρνουμε από το Instagram και από το Facebook ασκήσεις και να τις εφαρμόζουμε. Εκεί είναι μια προπονητική επιστήμη που πρέπει να ξέρουμε γιατί, πόσα, πότε, γιατί το κάνουμε, τι ωφέλη έχει, τι δυσκολίες έχει, αλλά και τι προβλήματα μπορεί να παρουσιάσει. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι του fitness θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης, πολλοί κόσμος έρχεται, μας επισκέπτεται εδώ πέρα για τραυματισμούς, γιατί κάνουμε θεραπείες κινησιολογίας από ένα σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή από μια επέμβαση είτε σε αθλητές είτε σε μη αθλητές. Ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Η κινησιολογία, δηλαδή η θεραπεία κινησιολογίας για να θεραπευτεί ένα τραύμα, ξεκινάει από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος πρέπει να ενεργοποιήσει τα σημεία του τραυματισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά τη φυσιολογική ζωή.